ξέρει, <laughs> αυτά τα ζητήματα πολύ καλά. Ε, λέγαμε για τη Silicon Valley Bank τι προηγούμενε μέρε αναλύοντα το συγκεκριμένο φαινόμενο και πόσο μπορεί ο τραπεζικό ιό να μεταδοθεί. Και μία από τι αναλύσει που έχω ακούσει είναι ότι σε αντίθεση με την Lehman Brothers, ο Ρουμπινί, μάλιστα να το πω και αυτό εδώ, ε, έκανε λόγο ναι. σε χθεσινή ανακοίνωση για στιγμή Lehman. Θα το πούμε στην πορεία. Ε, μια διαφορά με τη Lehman Brothers είναι ότι τότε υπήρχαν ε, επενδύσει πολύ ψηλού ρίσκου. Ναι. Και ότι η Silicon Valley Bank δεν είχε υψηλή... επενδύσεις υψηλού ρίσκου. Τώρα, όμως, μου λες για την Credit Suisse ότι οι επενδύσεις ήταν υψηλού ρίσκου. Ήταν υψηλού ρίσκου. Εδώ και την τελευταία διετία... Και αυτό ήταν ο λόγο που είχε μπει στο στόχαστρο και στο μικροσκόπιο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και είχε αρχίσει σιγά-σιγά να χάνει και την εμπιστοσύνη. Ε, βέβαια. Mm. Και άρχισαν και βγάζανε λεφτά. Δεν έχει καμία σχέση σε αυτό που έγινε στην Αμερική. Έγινε γιατί όλοι αυτοί επενδύσαν σε ομόλογα, τα οποία πλέον τα ομόλογα έχουν χάσει την αξία του, γιατί ανεβαίνουν τα, τα, τα επιτόκια λόγω πληθωρισμού. Η Λαγκάρτ λοιπόν σήμερα αναγκαστικά. Οι έρακε τη Φραγκφούρτη, που είναι όλο το σύστημα Γερμανία, Ολλανδία, όλοι οι Βορειοευρωπαίοι, είναι υπέρ του να διατηρηθεί αυτό το εύρο αύξηση 50 μονάδε βάση. Απ' την άλλη, ο Πάοελ βλέπει ότι ανεβάζοντα συνεχώ τα αμερικανικά επιτόκια, πολλές τράπεζες στην Αμερική έχουν επενδύσει μεγάλο μέρος των αποταμιευτικών τους ποσών σε ομόλογα τα οποία έχουν καταρρεύσει mm. η αξία του. τους. Συνεπώ εκεί υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή και να τα πουλήσουν αυτά τα ομόλογα, να το πω απλά, δεν μπορούν να πάρουν πίσω τα χρήματα, Παύλο, που είχαν βάλει όταν τοποθετούσαν στα ομόλογα αυτά τα χρήματα. Και γι' αυτό, και αυτό που είπαμε και στο Τελειτήριο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι υφίσταται μια διάθεση ε, ε μείωση, χαλάρωση τη νομισματική σύσφυξη. Προφανώ. Αλλά όχι, Ευρωπα... όχι, στη, όχι, στη σημερινή συνεδρίαση, στι επόμενε. Ο Πάοελ όμω, την άλλη Τετάρτη που θα μάθουμε τι θα κάνει η Fed, υπάρχει ακόμη και το σενάριο να μην πάει καθόλου, καθόλου. σε του Αμερικανικού Επιτοκίου. Να πούμε ότι χθε ήταν μια μέρα για το ελληνικό χρηματιστήριο δραματική. Χάσαμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε μια ημέρα. Να πω τώρα κάτι το οποίο για να δείτε τι είναι οι αγορέ. Σήμερα η Credit Suisse στην ε, χρηματιστήριο τη Ζηρίχη θα ανοίξει με κεφαλοποίηση 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm -hmm. Κι όμως η δική μας η Coca-Cola έχει 8,3 δισεκατομμύρια. <laughs> δηλαδή είναι πιο ακριβή η Coca-Cola από την Credit Suisse. <laughs> Για να καταλάβετε δηλαδή, τι είναι τα νούμερα λογιστικά. Μένα αλλά δείχνει αυτή την εικόνα. Να σας πω ότι το κλίμα το άσχημο, το αρνητικό επικρατεί και στην Ασία. Αυτή την ώρα σμονική πέφτει 1%, 1,5% πέφτει η Αυστραλία. Η Σαγκάη πέφτει 0,60, στο Πεκίνο έχουμε πτώση 0,20, στο Χονγκόν πτώση 1,20, στην Ταϊβάν πτώση 1,02, στην Ταϊλάνδη πτώση 1,34, οριακή πτώση τη Όλη 0,08, Τζακάρτα πτώση 0,75, μικρή άνοδο στα δύο χρηματιστήρια τη Ινδία, ενώ στο Βιετνάμι πτώση είναι 1, 46%. Το σημαντικό είναι βέβαια να πάμε στα νομίσματα, Παύλο, κυρίε και κύριοι, όπου ναι. έχουμε τη μεγάλη ενδυνάμωση του ευρώ. Ευρώ Ευρώ-δολάρο 1,06 ενισχύεται και σήμερα το ευρώ 0,26. Και ευρώ ελβετικό φράγκο συνεχίζει τη διολύση του ελβετικού νομίσματος λόγω τη κατάσταση στην Ελβετία. Είναι στο 0,98 ισοτιμία. Στερλίνα Στερλίνα-δολάρο 1,20, ανωδικά η στερλίνα. Ευρώ στερλίνα 0,87 κέρδη για το ευρώ. Ευρώ τουρκική λίρα Νέα διολύση του τουρκικού νομίσματο 1 ευρώ αντιστοιχεί με 20,13 λίρε, mm -hmm. ευρώ ρούβλια 80,63 και αμερικανικό δολάριο γένει 132,88. Το αμερικανικό νόμισμα υποχωρεί 0,39%. Συνεπώ, περιμένουμε σήμερα, όπω είπε στην ανακοίνωση την επίσημη τη Κεντρική Τράπεζα Ελβετία για την ενίσχυση τη κρετή ζωή, mm -hmm. θα δούμε πώ θα ανοίξει το ελβετικό χρηματιστήριο. Το οποίο να σα πω ότι χθε, παρά το ξύλο που έπεσε σε όλη την Ευρώπη, καθώ όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια, Φραγκφούρτη, Λονδίνο, Παρίσι, Μαδρίτη, Μιλάνο πέσαν πάνω από 4%. Είναι συνθήκε κράχ. Έχουμε πει πάνω από 3%. Είναι συνθήκε κράχ. Στη Ζηρίχη, κυρίε και κύριοι, στην Ελβετία, το Ελβετικό χρηματιστήριο έπεσε μόλι, το λέω μόλι, 1,87%.